Σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας καλέστηκα για να συζητήσουμε το θέμα της αλλαγής των ωραρίων στην εκπαίδευση με το θέμα και το θέμα κυκλοφοριακού. Ενημέρωσα την Επιτροπή ότι η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο περίπου είχε πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες έχουν τροχοδρομηθεί και οι οποίες θα έχουν τη δική τους συνεισφορά στο να βελτιώσουν το θέμα κυκλοφοριακού. Η πρώτη απόφαση ήταν η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων, ευφυών συστημάτων στις φωτοελεγχόμενες, στα σημεία φωτοτροχέας, όπου πλέον η διαχείριση της τροχέας κίνησης σε Λευκοσία και Λεμεσό θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο και θα υπάρχουν σημαντικές εξοικονομίες στη διαδρομή. Το δεύτερο όμως, μεταξύ άλλων και πάρα πολύ σημαντικό, επειδή θα εκπονούσαμε τη μελέτη για το ΣΒΑΚ Λευκοσίας, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λευκοσίας, είχαμε κάποιες αλλαγές στο τι ζητούσαμε στα παραδοτέα και ζητήσαμε πρώτων παραδοτέων στο θέμα του ΣΒΑΚ Λευκοσίας να είναι μία μελέτη σε σχέση με τα κυλιόμενα ωράρια. Δηλαδή, εάν αλλάξουν ή μετατοπιστούν τα ωράρια δημόσιας υπηρεσίας, εκπαίδευσης ή και κάποιων ιδιωτικών οργανισμών, τι επηρεασμό θα έχει στο κυκλοφοριακό αυτή η αλλαγή. Η μελέτη θα είναι έτοιμη περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και όταν θα είναι έτοιμη αυτή η μελέτη θα μπορούμε να τη θέσουμε ενώπιον όλων, ιδιαίτερα των κοινωνικών εταίρων, για να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για το θέμα αυτό. Στο Υπουργείο θεωρούμε ότι θα επιληθεί το κυκλοφοριακό εάν μετατοπιστούν τα ωράρια. Προαπαιτούμενο για να μετατοπίσει των ωραρίων στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι και η αλλαγή των ωραρίων και στη δημόσια υπηρεσία. Το ένα δηλαδή συνάδει με το άλλον. Περιμένουμε όμως τα αποτελέσματα της μελέτης που θα υπάρχουν και οι μετρήσεις για να έχουμε μια τεκμηρίωση για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί θέλουμε να επιλύσουμε το κυκλοφοριακό και όχι απλά να το μεταφέρουμε από μία ώρα σε κάποια άλλη ώρα. Κάτι άλλο το οποίο έχει σχέση με το κυκλοφοριακό και την εκπαίδευση και το οποίο έχουμε ενημερώσει την Βουλή σήμερα, από το Σεπτέμβριο ξεκινούμε σε πιλωτική βάση σε 10 δημοτικά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου τη μεταφορά των μαθητών δημοτικού από σπίτι σε σπίτι στο δημοτικό τους. Είναι μία πρωτοβουλία η οποία θα επιλύσει πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά θα βελτιώσει και την θα βελτιώσει και την καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας που έχουν και μεταφέρουν κάθε πρωί τα παιδιά τους στα δημοτικά. Και η ιδέα είναι ότι θα γίνεται η παραλαβή του μαθητή από σπίτι σε σπίτι, με συνοδό, με το λεωφορείο, να μεταφέρεται στο σχολείο και μετά με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ακριβώς το ίδιο μεταφορά στο σπίτι του με λεωφορείο, στο οποίο θα υπάρχει συνοδός και ο οποίος θα συντονίζει αυτήν τη διαδικασία. Για κάποιους μήνες θα το τρέξουμε σε πιλωτική βάση, όπως είπα, σε 10 δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο. Επιλεγήκαν σχολεία, κάποια είναι σε αστικές περιοχές, κάποια είναι σε τουριστικές περιοχές, κάποια σε απομακρυσμένες, ακριτικές ή και ορεινές περιοχές, για να δούμε τα όποια θέματα μπορεί να προκύψουν σε αυτό το στάδιο της πιλωτικής εφαρμογής. Και ο στόχος είναι μέσα στον επόμενο χρόνο να εφαρμοστεί ολοκληρωμένα σε όλα τα δημοτικά και η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία από σπίτι σε σπίτι στο δημοτικό. Όχι, ο στόχος είναι να μην υπάρχει επιβάρηση οικογένειας. Αν θα υπάρχει επιβάρηση οικογένειας, θα είναι ελάχιστη, θα είναι με τον ίδιο τρόπο που γίνεται τώρα με τα μαθητικά στο γυμνασίο και λυκείο, που είναι 10 ευρώ το μήνα. Αλλά στην πιλωτική φάση, πολύ πιθανόν να πούμε ότι δεν θα έχει κανέναν κόστος να το δοκιμάσουμε, διότι θεωρούμε είναι ελάχιστο το κόστος εκείνα τα 10 ευρώ να πληρώνονται. Επομένως, ο στόχος είναι να είναι δωρεάν η μεταφορά. Εάν θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση, θα είναι ελάχιστη, όπως είπαμε, μπορεί να είναι 10 ευρώ το τυπικό το οποίο υπάρχει σήμερα.